Λοιπόν, να πάμε να δούμε την επίμαχη φωτογραφία. Την επίμαχη φωτογραφία η οποία πυροδότησε τις φήμες για εγκυμοσύνη. Λοιπόν, έχω σπάσει το κεφάλι μου όλο το Σαββατοκύριακο. Μου στέλνουν αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία όπου βλέπουμε την Πάολα με λίγο πιο φουσκωμένη κυλίτσα από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Και εδώ είναι μια δεύτερη φωτογραφία. Σηκώνει το χέρι. Από ό,τι φοράει ένα βινίλ κόκκινο. Και είναι αυτό που τονίζει και πάρα πολύ την κοιλιά, που είναι πολύ κολλητό. Μπράβο. Εσείς, όπως το βλέπετε, δεν βλέπετε ότι η κοιλιά της είναι λίγο πιο φουσκωμένη, ο ποπός της πιο τσουπωτός. Πάντα βέβαια κάνει αυτή τη μικρή σεξι λόρδωση. Αλλά, ρε, παιδί μου... δεν είναι και το ρούχο το οποίο κολακεύει. Γιατί ναι, να το βάλεις αυτό. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ αδύνατος. Η Πάολα είναι. Η Πάολα είναι. Είναι. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει. Μπορεί ο φακός να την έχει πάρει από τέτοια πλευρά που να τη προσδίδει κάποια κοινά. Να ξέρετε ότι τη συγκεκριμένη φωτογραφία την είδαν και οι χρήστες social media και εκεί έγινε ο κακός χαμός. Λοιπόν, είναι έγκυος. Η Πάολα δεν είναι έγκυος. Η Πάολα είναι, δεν είναι. Ψάχναμε όλο το Σαββατοκύριακο. Τελικά μίλησα με τον πιο στενό συνεργάτη της Πάολα, ο οποίος και μου έδωσε την απάντηση. Πάμε να δούμε. Για να τη δούμε, παρακαλώ. Είναι έγκυος ή δεν είναι? Αυτό είναι το ερώτημα που βασάνιζε τους φανατικούς θαυμαστές της Πάολα αλλά και τον δημοσιογραφικό κόσμο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αφορμή για το ερώτημα στάθηκε μία φωτογραφία της δημοφιλού Σαϊδού, στην οποία φαίνεται να έχει αρκετά φουσκωμένη κυλίτσα. Αμέσως οι φήμες πήραν φωτιά και οι περισσότεροι κάνουν λόγο για μία δεύτερη εγκυμοσύνη. Να θυμίσουμε ότι η Πάολα έχει ήδη μια κόρη, την Παολίνα, την οποία και λατρεύει. Εμείς ψάξαμε και σήμερα λύνουμε αποκλειστικά τον γρίφο. Τι κι αν το προσωπάκι και η κυλίτσα της Πάολα μοιάζουν φουσκωμένα, ο στενός συνεργάτης της τραγουδίστριας Φώτης Ζογλοπίτης, σε τηλεφωνική επαφή που είχαμε μαζί του, διέψευσε τις φήμες απαντώντας μας. Όχι ρε παιδιά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποιος τα λέει αυτά? Να μας ενημερώσετε και για το τρίτο παιδί. Η απάντηση του συνεργάτη της δεν αφήνει το παραμικρό ενδεχόμενο επιβεβαίωσης της φήμης περί εγκυμοσύνης. Άλλωστε, αν ίσχυε, η Πάολα δεν θα είχε πρόβλημα να το παραδεχτεί, καθώς και την πρώτη φορά που περίμενε παιδάκι, δεν είχε διστάσει να φωτογραφηθεί γυμνή, δείχνοντας δημόσια τη φουσκωμένη κυλίτσα της. Λίγο να πιεις παραπάνω μία μέρα. Λίγο να φας κάτι παραπάνω. Λίγο να είναι δύσκολες μέρες του μήνα. Παιδιά, η κοιλιά, το σώμα αλλάζει πάρα πολύ σε κάποιες γυναίκες. Παιδιά, εντάξει, να σας πω όμως κάτι. Η Πάολα είναι σανίδα, έτσι. Με το που είδαμε αυτή τη φωτογραφία, έγινε χαμός. Δεν έπρεπε να πάρουμε Πάολα, τηλέφωνο. Καλά κάναμε και πήραμε τηλέφωνο και κάναμε το ρεπορτάζ και μας απάντησε και πολύ ωραία ο Φώτης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί όντως μου έχουν στείλει και εμένα αρκετή τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη στο ίδιο. Βέβαια, Κατερίνα, η Πάολα είναι έγκυος, μου γράφανε. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι η Πάολα, να ξέρετε, είναι αδυνατή, αλλά έχει και στίβος, έχει και ποπό. Δηλαδή, έχει τα πιαστηματά της. Εγώ τις δύσκολες μέρες του μήνα δεν μου παίρνει. Η κοιλιά μου είναι. Είναι στον τρίτο. Καλέ, είναι εκεί πέρα η κοιλιά μου. Ή λίγο να φάω παραπάνω, εκεί. Έγκυος σε καινούργιο. Έγκυος, κανονική. Δηλαδή, η παρεξηγήσιμη κοιλιά. Παρεξηγήσιμη κοιλιά. Πού φτάσαμε. Λέω παρεξηγήσιμη κοιλιά. Λίγο τα φασόλια, λίγο φαγητό, λίγο αυτό. Εντάξει. Γίνεται έτσι κοιλιά. Είναι και το φίλο. Αν σε πρίζουν γενικότερα, πρίζεται και κοιλιά. Γενικώ με πρίζουν διάφοροι εμένα. Αν σε πρίζουν, τι σου λέει. Υπάρχει θέμα. Δεν είναι το θέμα το φαγητό. Εμένα με πρίζουν κάποιοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε. Έτσι, έτσι. Και φουσκώνω από πριν. Ξέρω ότι γίνονται τα νεύρα σου ξατάλια, γίνονται και κοιλιέ τούμπανο. Τοξικοί άνθρωποι, μακριά.